Στους δρόμους βγαίνουν και πάλι κάτοικοι της Αιγιάλιας την ερχόμενη Τρίτη. Η κατάσταση με τα σκουπίδια στην περιοχή είναι ανυπόφορη. Έχει φέρει τους κατοίκους σε αδίέξοδο. Μάλιστα, την Τρίτη στις 13 Αυγούστου στις 11 η ώρα το πρωί διοργανώνουμε συγκέντρωση στα φανάρια της Παλαιάς Εθνικής Οδού, εκεί στη διασταύρωση για Ακράτα. Είναι αρκετοί συλλογοί που συμμετέχουν σε αυτό και συνυπογράφουν. Είναι πάρα πολύ δύσκολη η κατάσταση, έχουν συσσωρευτεί τα σκουπίδια. Ο χιτά της Αιγύρας δεν λειτουργεί λόγω του υπερκορεσμού του και των σοβαρών προβλημάτων που έχει περιβατολογικών, γιατί τόσα χρόνια υπήρξε ανεξέλεγκτη λειτουργία του, παρά το γεγονός, ας πούμε, ότι τους είχαμε επισημάνει και στους προηγούμενους, και σε αυτόν τον δήμαρχο και στους προηγούμενους, ότι κάποια στιγμή θα φτάσουμε σε ένα διέξοδο. Αυτός ο ΚΙΤΑ είχε προγραμματιστεί και προβλεφθεί και η άδειά του ήταν να λειτουργήσει για τους τρεις πρώην δήμους. Ακράτας, Αιγύρας, Διακοπτού. Τελικά με τον Καλλικράτη, που γίναμε ενιαίος και με τους άλλους τρεις δήμους, Αίγιο, Συμπολιτεία και Ειρηναίο, φορτώθηκαν και τα σκουπίδια αυτών των τριών δήμων. Μάλιστα. Και καταλαβαίνετε και υπερκουρέστηκε και τα λύματα τρέχουν προς τα κάτω και μόλις υπάρχει και με τα ασφαλιστικά που κάναμε από την Επιτροπή Αγώνα και οι κάτοικοι εδώ της Αιγύρας, το δικαστήριο αποφάσισε ότι πρέπει ότι κλείνει ο ΧΙΤΑ για να γίνουν αυτά τα έργα που χρειάζονται και την αποκατάστασή του τουλάχιστον. Η μεταφορά των απορριμμάτων στην Κοζάνη έχει ξεκινήσει, αλλά προχωρά με πολύ αργούς ρυθμούς. Την ίδια ώρα αυτό που τονίζεται είναι πως το κόστος είναι ιδιαίτερα υψηλό, ενώ και πάλι μετά από λίγο το πρόβλημα θα επανεμφανιστεί. Από εκεί και μετά λοιπόν είχαμε τη συσσόρευση των σκουπιδιών. Θα μεταφερθούν σήμερα, θα μεταφερθούν αύριο. Υπήρχε ένας φέικ που δεν ακολουθήθηκε ποτέ, που έλεγε να τα πάμε σε 5 χιτά εντός της περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. Πήγανε κάποια πολύ λίγα και σε κάνα δύο χιτά από τους 5 και φτάσαμε σε αυτή την κατάσταση σήμερα. 3 μήνες να έχουμε πνιγεί στο σκουπίδι όλος ο Δήμος της Αιγιάλιας. Όλος ο Δήμος. Μιλάμε για τόνους. Έχει ξεκινήσει λοιπόν, μας είπαν τώρα, η μεταφορά για Κοζάνη, αλλά νομίζουμε ότι με αυτό τον όγκο δεν υπάρχει περίπτωση να φύγουν τα σκουπίδια ποτέ από το Δήμο Αιγιάλια. Πρώτον είναι πολλά και δεύτερον είναι μεγάλο το κόστος. Οπότε πάλι θα υπάρχει δυσκολία. Ζητούν επιτέλους να δοθεί οριστική λύση στο πρόβλημα που βασανίζει τους κατοίκους. Και επίσης ζητάμε άμεσα μέτρα οργάνωση της διαλογής στην πηγή και εφαρμογή της ανακύκλωσης. Επίσης για την ανακύκλωση, ενώ και τους υποχρεώνει και ο ΦΕΚ και τους υποχρεώνουν και η απόφαση των ασφαλιστικών, κανείς δεν μιλάει, σφυρίζουν αδιάφορα. Δεν ξέρουμε γιατί, δηλαδή ποιος ωφελείται με το να μην γίνεται ανακύκλωση, που μειώνει και 50% και κάτω, αν γίνει σωστή, γιατί είχαμε μάθει εμείς τους. Στο Δήμο Αιγύρας και Ακράτας να κάνουμε ανακύκλωση παλιά και είχε μεγάλη επιτυχία. Γιατί λοιπόν δεν κάνουν ανακύκλωση, ούτε καν τη συζητάνε, όχι να ξεκινήσουν. Λοιπόν. Και ζητάμε βέβαια οριστική και βιώσιμη λύση για τη διαχείριση των απορριμμάτων όλης της Αιγιάλιας. Λοιπόν. Δεν είναι μόνο το θέμα της Αιγύρας, Ακράτας ή όλης της Αιγιάλιας. Επίσης ζητάμε και άμεση δημοπράτηση του έργου κατασκευής αποχετευτικών δικτύων των παραλιακών οικισμών της Ανατολικής Αιγιάλιας.